Σήμερα θα κάνουμε σπανακόριζο. Βασικά αντί για ρύζι θα βάλω κρυθαράκι γιατί το προτιμώ. Έχω ψιλοκόψει ένα ολόκληρο κρεμμύδι και θα το βάλω μαζί με λάδι να πάρει λίγο χρώμα και μετά θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα υλικά που θα σας δείξω σε λίγο. Λοιπόν, το κρεμμύδι σχεδόν έχει γίνει, οπότε θα ρίξω το κρυθαράκι μέσα. Είναι μισό σακουλάκι των 500, δηλαδή περίπου 250 γραμμάρια. Θα το ανακατέψω. Θα το αφήσω να πάρει λίγο χρωματάκι κι αυτό. Και μετά θα βάλω την ντομάτα. Θα βάλω λίγο από την ντομάτα, τη χυμό ντομάτας και θα βάλω και κομμένη μία ντομάτα. Χαμηλώνουμε και λίγο το φωτιά γιατί και το πιθαράκι καίγεται λίγο γρήγορα και κολλάει. Λοιπόν, ανακατεύουμε για λίγο και θα βάλουμε το σπανάκι. Έχω βάλει αλάτι και πιπέρι. Αν έχετε σπανάκι στην κατάψυξη, καλύτερα να το βάλετε μαζί με το κρεμμύδι στην αρχή για να προλάβει να ζεσταθεί λίγο, να μην είναι παγωμένο. Θα βάλω περίπου ένα ποτήρι, δύο ποτήρια νερό και θα το αφήσω μετά να δράσει. Το σπανακόριζο είναι έτοιμο. Απλά πρέπει να επισημάνω ότι το κρυθαράκι επειδή κολλάει πρέπει να το κοιτάτε αρκετά συχνά και να το ανακατεύετε. Και επίσης έχω βάλει και περισσότερο αλάτι, κατά τη διάρκεια δηλαδή που μαγειρευότανε. Αυτό λοιπόν είναι το φαγητό για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι εύκολο και γρήγορο. Επειδή δεν μου αρέσει πάρα πολύ το σπανάκι, βάζω περισσότερο κρυθαράκι. Αλλά ναι, αυτά λοιπόν από μένα. Λάκια.